Να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και σεισμικές δονήσεις και μεταξύ των σεισμολόγων, να ξέρεις. Καλημέρα. Τι γίνεται στην Κρήτη? Βλέπουμε μια κινητικότητα, βλέπουμε μια σεισμικότητα, βλέπουμε δονήσεις. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Τι λέτε εσείς επιστημονικά δηλαδή? Εμείς να πούμε και τίποτα. Πραγματικά έχουμε την εκδήλωση ανεπάλληλων σεισμικών δονήσεων. Δονήσεων οι οποίες ουσιαστικά άρχισαν στις 2 Μαΐου με ένα σεισμό της τάξης των 6,5 βαθμών. Ένα σεισμός ο οποίος ήταν αρκετά μεγάλος, με αποτέλεσμα να έχουμε ανεπάλληλες μετασεισμικές δονήσεις. Χτες είχαμε ένα σεισμό της τάξης των 5,4 βαθμών. Ήταν ένας μεγάλος μετασεισμός. Ένας σεισμός ο οποίος ουσιαστικά επισφραγίζει τη διαδικασία τη μετασεισμική. Όλες αυτές οι σεισμικές δονήσεις γίνονται πολύ λίγο αντιληπτές στην Κρήτη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας, γιατί ούτως ή άλλως μεσολαβούν 100 χιλιόμετρα θάλασσας, συνεπώς είμαστε πάρα πολύ μακριά για να έχουμε ζημιές, ακόμα και με μεγαλύτερους σεισμούς. Συνεπώς τα πάντα εξελίσσονται καλά σε μια περιοχή όπου έχει έντονη παραμόρφωση. Η ευρωπαϊκή πράκα συγκρούεται με την αφρικανική και γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα και την έντονη σεισμικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, εύλογο το ερώτημα θα μου πείτε, ο καθένας θα σας ρωτούσε, εάν έχετε κάποια ανησυχία για αυτή την κινητικότητα που έχουμε εκεί, τη σεισμική εννοώ. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία και στον επιστημονικό χώρο αλλά και στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Είμαστε στον οργανισμό προετοιμασμένοι για ό,τι προκύψει. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν διαφαίνεται κάτι αυτό το χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, μετά το σεισμό που είχαμε στο Καναλάκι στην Πρέβεζα στις 21 Μαρτίου, συντάξαμε ειδικά σχέδια επιχειρησιακά για σεισμό και με την κρίση της επιδημίας. Δηλαδή, συντάξαμε σχέδια σεισμού πάνω στην κρίση του κορονοϊού. Κρίση, οποία, δηλαδή, τι πάνω αλλάζει κρίση. Στην ουσία αυτά τα σχέδια? Πώς δηλαδή? Είναι πρόκληση αυτά τα σχέδια και επιστημονική και τεχνική, γιατί ένα μόνο να αναλογιστούμε ότι ο κορονοϊός απαιτούσε να είμαστε εγκλεισμένοι στα σπίτια μας για προστασία. Είναι ανέκδοτο αυτό, κύριε Λέκα, το ξέρετε. Ακριβώς. Έλεγαν ότι τώρα ο σεισμός απαιτεί να είμαστε έξω. Άρα θα πρέπει να βρούμε κάποιες νέες μεθοδολογίες προκειμένου να διαχειριστούμε και τις δύο κρίσεις. Κύριε καθηγητά, άρα επομένως εσείς συνιστάτε στους πολίτες και στους συμπολίτες μας της Κρήτης να μην έχουν καμία ανησυχία. Πέρασε το φαινόμενο, εκδηλώθηκε στην ολότητά του, άρα όλα καλά. Ακριβώς. Το μεγάλο ενδιαφέρον για όλη αυτή τη σεισμική δραστηριότητα είχε ένα μικρό τσουνάμι που εκδηλώθηκε στις 2 Μαΐου. Mm-hmm. Ένα τσουνάμι της τάξης 40 εκατοστών περίπου. Ναι. Αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να τεστάρουμε διαδικασίες, να τεστάρουμε όργανα, να δούμε συμπεριφορά πληθυσμού, να κάνουμε πολλές παρατηρήσεις, έτσι ώστε να είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Ωραία. Αν τυχόν και όποτε προκύψει ένα τσουνάμι. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν μετέχετε σε αυτή τη διαδικασία, την παρακολουθείτε βεβαίως. Αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ σεισμολόγων, πού οφείλεται? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των σεισμολόγων και των γεωεπιστημών και των μηχανικών. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες επιστήμονες. Έχουν βγει στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Βεβαίως, θα έχουν γίνει ρόμπες. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο επιστημονικός κόσμος, ο οποίος πραγματικά παράγει ένα τεράστιο επιστημονικό έργο. Σύμφωνο. Από εκεί και πέρα, κάποια συγκεκριμένη περίπτωση συναδέρφου, προκειμένου να έχει διοριστεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από το οποίο απολύθηκε, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο αστεροσκοπείο, διορίστηκε με την ημερομηνία 1955. Και επειδή προκηρύχθηκε η θέση του αστεροσκοπείου Αθηνών, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ένα μήνα πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, άλλαξε η ημερομηνία από 1955 σε 1957, ώστε να βάλει υποψηφιότητα, να μπορεί να βάλει. Με βάση αυτό, βεβαίως αποκλείεται από τον νόμο, γιατί δεν καταλαβαίνετε ότι ο καθένας αν άλλαζε ημερομηνίες κατά το δοκούν. Πώς άλλαξε. Είναι θέμα εισαγγελικής διερεύνησης αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω πώς άλλαξε. Υποψιάζουμε διάφορα, αλλά δεν μπορώ να πω. Εν τω μεταξύ, με βάση αυτή την ημερομηνία. Για τον κύριο Τσελέτη, λέτε, κύριε Λέκα.
Ναι. Δεν αναφέρομαι σε ονόματα. Ναι, αφού είπε, ένα λεπτό παιδιά, αφού είπε Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι ο κύριο Τσελέντη. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι σεισμολόγο, εγώ τον ξέρω. Λοιπόν, η καταγγελία που κάνετε είναι επώνυμη, έχετε εσεί τσεκάρει τα στοιχεία. Έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία τα έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίο έχει αρχίσει διερεύνηση. Μάλιστα. Με βάση την καινούργια ημερομηνία, και εδώ είναι μια είδηση που βγάζει γέλιο πραγματικά. Αν μη τι άλλο, είναι ότι με βάση τη νέα ημερομηνία που κατατέθηκε. Η νέα ημερομηνία έχει αλλοιωθεί από την ταυτότητα ή από κάποιο έγγραφο το οποίο μπορεί να ήταν του Πανεπιστημίου. Έχουμε υπεύθυνες δηλώσεις και με τη μία ημερομηνία και με την δεύτερη. Εν πάση περιπτώσει, με τη δεύτερη ημερομηνία, αυτή που προσπαθεί να πάρει μέρος στη διαδικασία, εμφανίζεται, αν κάνουμε την αφαίρεση χρονολογίας γέννησης και εγγραφής στο Πανεπιστήμιο, εμφανίζεται ότι εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ηλικία 15 μόλις ετών. Προκειμένου να βγουν τα χρόνια. Πάντως το βασικό στοιχείο είναι το μέγεθος του ατοπίματος που υπάρχει. Λοιπόν, κατά συνέπεια, τα στοιχεία τα οποία διαθέτεται λένε αυτό, ότι έχει αλλάξει η ημερομηνία γέννησής του προκειμένου να βάλει υποψήφιος. Ένα λεπτό. Και είναι πολύ σοβαρή καταγγελία, την οποία, όπως λέτε εσείς, κύριε Λέκα, την έχετε δώσει και την έχει παραλάβει τα στοιχεία ο εισαγγελέας προκειμένου να τα διερευνήσει. Και θα τα διερευνήσει, φαντάζομαι, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι δηλαδή επιστημονικό το θέμα της σύγκρουσης. Όχι, δεν είναι καθόλου επιστημονικό. Δεν είναι επιστημονικό. Είναι θέματα διαδικασιών, διοικητικών διαδικασιών, και είναι θέματα κατάληψης μιας θέσης με παράτυπο τρόπο. Μάλιστα, ωραία. Ο οποίος προσβάλλει όχι μόνο την νοημοσύνη μας, αλλά παρεβαίνει και τους νόμους. Ωραία. Θα δούμε τι θα βγάλει και η εισαγγελική έρευνα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας μέρα, κύριε Λέκα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ορίστε.